Καθώς συνεχίζεται η κατασκευή της πρώτης ελληνικής μπελαρά, η γαλλική εταιρεία Naval Group δημοσίευσε μια νέα φωτογραφία με ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία της νέας φρεγάτας. Σύμφωνα με την Naval Group, ο ιστός αισθητήρων Panoramic Sensor Intelligent Module που θα τοποθετηθεί στην ελληνική μπελαρά με το όνομα Κίμων έχει ύψος 40 μέτρων και βάρος 150 τόνων. Στην φωτογραφία που δημοσίευσε η γαλλική εταιρεία φαίνεται το κέντρο δεδομένων της φρεγάτας να μετακινείται προς τον χώρο των δοκιμών μέσα στο ναυπηγείο του Λοριάν στη Γαλλία. Το Panoramic Sensor Intelligence Model κατασκευάζεται και δοκιμάζεται ξεχωριστά από την κύρια κατασκευή του πλοίου και τοποθετείται πάνω στη φρεγάτα μόνο όταν θα έχει πιστοποιηθεί και ελεγχθεί πλήρως η εύρυθμη λειτουργία του. Επίσης, δόκιμοι εξωματικοί του ελληνικού πολεμικού ναυτικού επισκέφθηκαν πρόσφατα το ναυπηγείο της Naval Group στα Ολωριάν και είδαν την εξέλιξη της κατασκευής της νέας φρεγάτας αλλά και του συστήματος PSIM. Οι Τούρκοι φαίνεται ότι έχουν μεγάλο φόβο για το πανίσχυρο πολεμικό ναυτικό της χώρας μας, αφού από τη μία επιχειρούν με πολλαπλούς τρόπους να επαυξήσουν την υποθαλάσσια ισχύ τους, τρέμοντας κυριολεκτικά τα υποβρύχια μας και ειδικότερα τα τέσσερα κλάσεις παπανικολής και από την άλλη επιχειρούν να εμφανίσουν ως πεταμένα λεφτά και φόβο προς αυτούς προσπάθεια εξυγχρονισμού τεσσάρων φρεγατών μας με κο. Σημειώνεται ότι ο εξυγχρονισμό οπλικών συστημάτων και μέσων είναι συνήθι πρακτική από τι ένοπλε δυνάμει όλων των χωρών του κόσμου, στον οποίο προβαίνουν και οι ίδιοι οι Τούρκοι, οι οποίοι στην παρούσα φάση εξυγχρονίζουν τι υπάρχουσε φρεγάτε του. Και όλα αυτά πριν αφηχθούν στη χώρα μα οι υπερσύγχρονε φρεγάτε Πελαρά, Κίμων, Νέαρχο και Φορμίων. Οπότε φανταζόμαστε τι πανικό θα επικρατήσει όταν αυτέ θα ενταχθούν στο πολεμικό ναυτικό μα. Παράλληλα πιστή στο δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, η Τουρκία κατασκευάζει νέα πολεμικά πλοία σε μια προσπάθεια να αμφισβητήσει την ναυτική υπεροχή της Ελλάδας στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο θάλασσα και την κυριαρχία μας στα νησιά του Αιγαίου. Τα επόμενα δέκα χρόνια φαίνεται ότι η Τουρκία σκοπεύει να αναβαθμίσει σημαντικά τις ναυτικές της δυνατότητες σε Αιγαίο και Μεσόγειο με την κατασκευή εγχώριων πολεμικών πλοίων. Από τα παραπάνω φαίνεται ότι η Ελλάδα και η Τουρκία προβαίνουν σε εξυγχρονισμό των φρεγατών τους, ενώ σχεδιάζεται στο εγγύς μέλλον η ένταξη νέων σύγχρονων φρεγατών στο πλωστάσιο των πολεμικών ναυτικών τους. Ωστόσο, οι τρεις γαλλικές φρεγάτες μπλερά του ελληνικού πολεμικού ναυτικού είναι εκείνες που θα κάνουν τη διαφορά σε Αιγαίο και Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.